Λένε πως ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Ωστόσο στην Κύπρο ασυνείδητοι φροντίζουν να τους αποδεκατίζουν με δηλητήρια. Οι φόλες τοποθετούνται για αλεπούδες και αδέσποτους σκύλους σε χτινοτροφικά υποστατικά. Ωστόσο καταλήγουν να εξολοθρεύουν σπάνια είδη πτηνών. Ένα από τα πιο ανησυχητικά προβλήματα και απειλές που υπάρχουν για την άγρια ζωή είναι οι δηλητηριάσεις, ειδικά για τα μεγάλα σπαχτικά. Ένα σπάνιος αετός εντοπίστηκε νεκρός στην επαρχία Λάρνακας. Αυτός ο αετός που έχει πεθάνει είναι πουλί το οποίο έχει γεννηθεί πέρσι. Στην επαρχία Λάρνακας δεν υπάρχουν 3-4 ζευγάρια αυτού του είδους. Σε όλη την Κύπρο είναι κοντά στα 30 ζευγάρια για αιτή. Ενώ ο γήπας είναι ακόμα πολύ πιο σπάνιος, περί τα 20 άτομα γηπών σε όλη την Κύπρο. Εντάξει, καλύτερα, είσαι καλό. Η τοποθέτηση δηλητηρίου είναι παράνομη και ανήθικη πράξη με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην ανθρώπινη υγεία, τονίζει η υπηρεσία θύρας και πανίδας. Οι δηλητηριάσεις είναι παράνομες, είναι ποινικό αδίκημα να βάζει κάποιος δηλητήρια. Πολλές από τις οποίες αυτές είναι και παράνομες και έχουν απαγορευτεί. Πολλές έρχονται από τα κατεχόμενα ή από άλλες περιοχές. Είναι συνήθως πολύ δυνατά φυτοφάρμακα που έχουν απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών κατά τον εντοπισμό τέτοιων φαινομένων είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς.